Πεντεψάρι, μπράβο. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Είδες όμως που λέει ότι τα μεγάλωνα από ποτέ δεν πρόκειται να κάνω ένα βήμα πίσω. Αυτό είναι αλήθεια. Παιδιά, συγγνώμη. Γιατί όταν το είχα πει για το Μουτσινά και την Μπεκατόρ, πέσανε όλοι να με φάτε. Και μετά το είπαν μόνοι τους ότι άλλος είναι πρώτος, άλλος δεύτερος. Λοιπόν, ναι. Εδώ τώρα θα, σε ένα μαγαζί, Ρέμος Βαντή. Θεοδωρίδου. Ποιο είναι πρώτο όνομα. Αυτή τη στιγμή, ο Ρέμος. Ο Ρέμος. Θα το δεχτεί η Βαντή και η Θεοδωρίδου. Γιατί δεν μου το δεχτεί, δεν ξέρω. Γιατί δεν το δεχτεί, ρε. Γιατί θα σου πει η Θεοδωρίδου, εγώ είμαι πιο πολλά χρόνια από τον Ρέμο. Παλιά πώ το δεχτεί. Και όταν ήμασταν στο. Που ξεκινήσαμε μαζί στο πώ το λένε, ήμουν εγώ πρώτο όνομα. Παλιά που ήταν θρύλι, γιατί δεν χώτσα, Γιώργο. Γιατί δεν είναι Ολυμπιακό. Σημασία όμω έχει να είσαι πρώτο, δεύτερο ή ότι σε αυτό το σχήμα θα κάνουν ουρά. Θα βγάζα λεφτά κιόλα. Εγώ θα το έκανα και δεν θα πέσα τα μπέλα καθόλου. Όμω. Όλοι μαζί. Εγώ σου λέω δεν βάζω τα πέρα. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Παιδιά, δεν μπορεί να γίνουν όλοι μαζί, γιατί έχουν ξεχωριστές επιτυχίες. Τι λες. Συγγνώμη, το τελευταίο λαϊκό. Όχι όλοι μαζί κλείνουνε. Και ο Αργυρόπιο την πόλη μαζί κλείνουνε. Συγγνώμη. Είναι το ίδιο πράγμα. Όχι, αλλά... Σαν τώρα, έλα ρε σαν τώρα. Γιώργο. Και ο Τσουλαμπούλα με τον Τζούλι του Τσούλι. Έλα τώρα. Δεν είναι όλοι τώρα. Ο Αργυρός και η Πάολα. Λες και δουλεύεις για τα vlog. Συγχωρείτε να σε κάνω. Μα ναι για μένα, για να εκνευρίσει εμένα ρε παιδί. Για να δώσει τη συγγνώμη αυτή τη στιγμή και εμείς μαγαζιά η Βαντή ή η Πάολα. Τι? Η Πάολα, ωραία. Και είναι πιο μεγάλο όνομα η Βαντή. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτή τη στιγμή όμως για εμείς μαγαζί είναι πολύ πάω. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έχουν άλλη ιστορία. Ναι, εντάξει, τον Αργυρό τον αγαπάω το κάθε μέρα. Είναι άλλο πράγμα Πάολα Αργυρό. Και άλλο πράγμα Θεοδωρίδου Ρέμος. Πολλά σχήματα όμως κλείνουν όλοι μαζί τώρα. Αυτό ήθελα να σου πω. Δεν είναι το ίδιο μελληνικέ, είναι άλλο πράγμα. Έχει συμπληρώσει χωρίς να το καταλαβαίνει. Επειδή πα τσάπα σε μερικά μαγαζιά τρελαίνει. Εγώ δεν έχω πάει φέτο Γιώργο με έτσι κι αλλιώ. Μπορεί να τη αρέσει ρε Γιώργο. Να πάει τσάπα σε όλα. Να κάνουν και γεμίζουν τα μαγαζιά. Κάποιοι δεν τα γεμίζουν πια. Δεν το παραδέχεστε αυτό. Λες άλλο πράγμα που καταλαβαίνεις. Δεν λέω όλα πράγματα. Όχι, δεν μπορείς να βάλεις την Πάολα. Όχι, δεν μπορείς να βάλεις την Πάολα και τον Αργυρό. Ρε, μου το δωρή. Κριτή στο voice πήραν. Ναι, το γέμισε. Μην τσακώνεστε. Κριτή στο voice. Λίγο, λίγο να πω κάτι. Κριτή στο voice πήραν την Βαρδί και το Ρέμο. Δεν πήραν την Πάολα και τον Αργυρό. Μιλάμε τώρα ποιο γεμίζει τα μαγαζιά. Μα κοιτά τα γεμίζει. Ο Ρέμο τα γεμίζει. Όχι, τα γεμίζει, τα κρεμίζει κιόλα. Τα γεμίζει τα δωμάτια πέρσι με το Θεοπάνο. Δεν ήταν γεμάτι με το Θεοπάνο πέρσι. Για να τον οχαμό πείτε στην Πάολα. Δεν πήγαμε. Για εγώ είμαι αλλού, λέω λάθο. Είστε πλούνασε σε αυτά που λέτε. Θέλει να ακούσει λίγο. Δεν λέμε αυτό. Τι λέμε, μπορεί κάποιο για ένα τρίμηνο να γεμίσει επειδή έβγαλε το τίκι τάκα τάκα του που το κάναμε και εμεί. Τίκι τάκα τίκι αυτό, τέλο πάντων. Ο Χάρη Κωστόπουλο ξέρει τι γεμίζει. Έχει βγάλει ο Χάρη Κωστόπουλο. Ξέρω το Χάρη, πολύ καλό παιδί. Ο Χάρη κάθε χρόνο δουλεύει. Μπορεί λοιπόν για ένα τρίμηνο. Δεν λέω για την Πάολα. Αλλά εδώ μιλάμε για ονόματα τα οποία είναι πάρα πολλά χρόνια. Έχουν μεγάλη δισκογραφία. Έχουν δώσει εξετάσει. Εννοείται, δεν μιλάμε για αν θα μπορούν να συνεπάρξουν ονόματα. Παλιά ξέρεις πώς θα πάμε σε άλλο θέμα, παιδιά. Τώρα γιατί είναι η μονομαθηματική εκπομπή.